Παράσιτα, πόσο συχνά λέτε να είναι? Υπάρχει άνθρωπος καθαρός από αυτά? Όχι. Τι είναι τα παράσιτα? Στη βιολογία, εμείς έτσι έχουμε μάθει να διαβάζουμε, λέει είναι ο οργανισμός, ο ζωικός φυτικός που ζει και αναπτύσσεται μαζί και σε βάρος άλλου οργανισμού, που χαρακτηρίζεται ξενιστής. Ξενιστής είμαστε εμείς, το παράσιτο, το ανθρώπινο σώμα ή το σώμα του σκύλου, του ζώου, του οικιακού μας κτλ. Από το οποίο το παράσιτο τρέφεται με τις απαραίτητες τροφικές ουσίες. Αμοιβάδα, ασκαρίδα, δέστε μέγεθος, ταινία, βαγινόδοχος, το τοξόπλασμα και πολλά άλλα. Τρόφι μετάδοση. Μολυσμένα τρόφιμα και νερό. Δάγκο με εντόμου. Σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο χωρίς μεταποφύλαξη. Καταλαβαίνουμε ότι. Μπορεί να έχετε ανεξήγητη δυσκυλότητα, διάρρεια, αέρια, άλλα συμπτώματα της νόσου του ευερέτους του εντέρου. Να είχατε πάθει κάποιας μορφής τροφική δηλητηρίαση, να το είπατε εσείς τροφική δηλητηρίαση, από το επεισόδιο διάρειας ή ερμετών, και έκτοτε η τέψη σας να μην είναι ίδια. Να έχετε πρόβλημα με τον ύπνο ή να ξυπνάτε πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας. Ανεξήγητη δερματική ερεθισμή, κνίδωση, ροδόχρους, ακμή, έξεμα. Είναι τρίζει τα δόντια στον ύπνο. Περίεργα, είναι κοινά συμπτώματα, τα οποία όμως κανείς δεν πάει το μυαλό του ότι μπορεί να φέρει σε μια παρασύτωση. Εμείς τα βλέπουμε στην εξέταση. Αισθάνεστε κούραση, εξάντληση, κατάθλιψη. Βέβαια, είναι μέσα σας. Σκρώει, παίρνει τα θρεπτικά συστατικά. Έλλειψη βιταμίνης B12, σιδηροπενική αναιμία. Έχετε προβλήματα στο γαστρεντερικό ή στο ροφλητικό. Προβλήματα κοινά που λες δεν πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι εκεί, το μυαλό κάθε γιατρού. Εμφανίζει αλλεργικές αντιδράσεις, άσθμα από ασκαρίδες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν στους πνεύμονες. Βροχικό άσθμα. Και εμείς δίνουμε εισπνεώμενες. Λευκό επίχυμα στην γλώσσα, πάσεις από άγχος, νεύρα, κατάθλιψη και όλα σου φταίνει και δεν ξέρεις τι είναι, μια ανησυχία, περίεργη κλπ. Και δεν είναι το στρες που όλοι λένε στρες. Είναι κάτι άλλο που δεν είναι. Πόνο στους μυς και τις αρθρώσεις. Μα πόσες φορές δεν έχουμε κάνει θεραπεία εμείς, φυσίατροι, φυσιοθεραπευτές κτλ. Για πόνο στις αρθρώσεις. Και όταν μπεις στο μαγικό κόσμο του βιοσυντονισμού, σαν διαγνώστης πια, να βρίσκεις ότι εκεί μπορεί να βλέπεις ένα στρεπτόκοκο και μας κάνει εντύπωση.